¡Ah!
cerca. Bravo! Bravo! Θα κάνουμε και μία-μία την παρουσίαση τα παιδιά ξανά, εντάξει, για να πούμε και τι διακρίσεις είχαν όλοι τους. Λοιπόν, ο πρώτος και από τους πιο μικρούς ο Γιώργος του Σακελαρίου και στο Σακελαρίου. Πρωτάθλημα και πιστεύουν ότι θα τα πάει καλά, το δικό μας είναι καλή επιτυχία. Το Θανάση, το Κατάς, το Ήρκαλ. Θα θυμάσαι τα Παναγιώτες. Ο Νικόλας αγωνίστηκε φέτος σε πόσο αγωνιστήκαμε, σε πολλούς. Αλλά η μεγαλύτερη, θα λέμε τη μεγαλύτερη διάκριση κάθε φορά, γιατί είναι πολλά αυτά που είναι, εντάξει. Λοιπόν, προκρίθηκε στην επίλεκτη ομάδα της Νοτίου Ελλάδος και αγωνίστηκε στο Διεθνές Πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, όπου πήρε το χρυσό μετάλλιο. Παπαγεωργόπουλος Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Κύπελλο που έγινε το Λεκάδο. Ο Γιώργος πήρε χρυσό στο Πανελλήνιο Κύπελλο. Στο Διεθνές Πρωτάθλημα της Σερβίας. Αγωνίστηκε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, όπου είχαμε μεγάλες βλέψεις, αλλά πληρωθήκαμε από πολύ νωρίς με τον εξίσου καλό αθλητή από τη Βέρεια, όπου δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά την επόμενη φορά είπαμε θα το κερδίσουμε. Δώσαμε υπόσχεση. Η μεγαλύτερη διάκριση που έκανε φέτος ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία εφήβων. Διεθνή πρωταθλήματα στα οποία πήρε δύο μετάλλια. Τρία μετάλλια. Χάλκινα. Τρία χάλκινα μετάλλια στα διεθνή πρωταθλήματα. Την επόμενη εβδομάδα φεύγει για ένα μήνα στην Κορέα για να κάνει προετοιμασία, γιατί το Σεπτέμβριο αγωνίζεται στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Thank you.
συγχαρητήρια και εσά. Μου από τότε που ήρθαμε στην Ελλάδα, όταν γυρίσαμε από την Κορέα, είναι δεύτερο ή τρίτο Dan. Δεύτερο Dan. Θα πάμε και το τρίτο. Και είναι το δεξί μας χέρι. Είναι ο βοηθός μας. Είναι αυτός ο οποίος θα σας προπονήσει το διάστημα αυτό τώρα που θα λείπουμε εμείς στην Κορέα, μέχρι τέλος του μηνός. Εντάξει. Να κλείσουμε, επειδή ήταν πολύ μεγάλη τιμή μας να τον έχουμε κοντά μας, θέλουμε να ξαναευχαριστήσουμε τον δάσκαλο κύριο Νίκο Χωρισσό. Μπορείτε να σηκωθείτε όλοι να κάνετε γραμμές και να κάνουμε χαιρετισμό.